Καλησπέρα σε όλους. Να είμαστε πάλι κοντά. Σήμερα και αύριο θα δείξουμε ασκησούλες πάνω στη σκάλα ευκινησίας. Η σκάλα ευκινησίας είναι αυτό εδώ μπροστά μας. Μοιάζει με σκάλα, ξαπλωμένη κάτω. Μη σας απασχολεί αν δεν έχετε σκάλα, γιατί ξέρω ότι δεν έχει πιο πολλούς κόσμος. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορείτε να κάνετε τα τετραγωνάκια όπως βλέπετε που εγώ τα έχω τη σκάλα, να τα κάνετε με μια χαρτοτενία. Περίπου απόσταση μεταξύ των κενών, των κουτιών, ας πούμε, μπορείτε να την καθορίσετε μόνοι σας. Πιστεύω ότι για τα πιο μικρά παιδιά περίπου 30 πόντι είναι καλά. Δείτε το και με το μάτι, τις ασκήσεις που θα σας δείξω, αν τις κάνετε όπως θα τις κάνετε, δηλαδή με τα πατουσάκια τους, μπορεί να τους, αν είναι μικρό, λίγο μεγαλώσετε, ή αν είναι πολύ μεγάλο, μικρύνετε το. Έτσι κι αλλιώς θα μείνουμε τόσο καιρό μέσα, οπότε μπορείτε να βάλετε, να φτιάξετε μία ή δύο μόνιμες σκάλες, αν είναι για δύο παιδιά, η μία δίπλα στην άλλη, ώστε να μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις και να τις κάνουν και μαζί, ας πούμε το ένα μαζί με το άλλο. Και επίσης σας λέω ότι μπορείτε και οι μεγάλοι να κάνετε, είναι πολύ ωραίες ασκησούλες, να τις κάνετε σε καθημερινή βάση. Βοηθάνε πολύ και την ισορροπία, την ευκινησία, την αίσθηση του σώματός μας, πολλά πράγματα, σε πολλά πράγματα μπορούν να βοηθήσουν. Οπότε εγώ θα δείξω και τους μικρούς μας φίλους, τρεις ασκησούλες σήμερα και τρεις αύριο και μπορείτε να τις κάνετε και οι μεγάλοι. Πρώτη ασκησούλα, ξεκινάμε πάντα από την αρχή της σκάλας και για να φτάσουμε μέχρι το τέλος, όχι από τη μέση. Εγώ ξεκινάω από αυτό το κουτάκι γιατί δεν έχω πολύ μεγάλο χώρο. Λοιπόν, η πρώτη μας άσκηση, καθόμαστε δίπλα από το πρώτο κουτάκι και με κολλημένα πόδια και πηγαίνουμε, πηγαίνουμε μία μέσα, μία έξω σε κάθε κουτάκι. Θέλω να θυμάστε ότι σε όλη τη σκηνή δεν πατάμε όλες τα πατουσάκια αλλά κυρίως τα δάχτυλα των ποδιών και δουλεύει πολύ και το τα χέρια μου και η μέση. Εδώ. Αυτή είναι η μία άσκηση. Η δεύτερη μπαίνουμε πάλι μέσα στο πρώτο κουτάκι πάλι ενωμένο με το πόδι μας. Και πηγαίνουμε τώρα μπροστά. Εδώ. Αυτό δεν θα είναι διάσκεψη. Κάνω σαν μία. Πάμε στην επόμενη. Καθόμαστε πάλι στο πλάι. Αλλά τώρα δεν έχουμε ένα μέρα που θα για μας, αλλά πρέπει να το ένα μία. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Αυτή είναι η δεύτερη άσκηση. Και η τρίτη, βάζουμε το ένα μας πολλαράκι μέσα, το άλλο έξω. Προσέξτε τώρα, είναι πιο μεγάλο. Και στον αέρα κάνω στροφή. Και πέρα, γυρίζω και παίρνω το άλλο που το δει μέσα. Δείτε, εδώ, εδώ και εδώ. Οι ασκήσεις που σας έδειξα θα τις κάνετε 3 με 4 φορές στην κάθε μία. 1, 2, 3 και 4, καλύτερα 4 και μετά κάνετε την επόμενη. Υπομονή, αύριο θα σας δώσω και τις επόμενες, θα τις δείτε, ώστε να έχετε πολύ καλά πράγματα κάτω από το Κυριακό. Είναι πάρα πολύ ωραία άσκηση και για μικρούς και για μεγάλους να την κάνετε σε καθημερινή βάση 5-10 λεπτά ούτε. Και βοηθάει πάρα πολύ το σώμα μας. Φιλιά, καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο.